Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Επίσης, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Υγεία πάνω απ' όλα και να ξεπεράσουμε όλο αυτό που παθαίνουμε τους τελευταίους μήνες. Είστε καλά. Εγώ ιδιαίτερα με την Ακαδημία μου που από σήμερα, μετά από 3 μήνες, μπορούμε να ανοίξουμε και να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις μας. Γιατί φαντάζομαι και τα παιδάκια δεν κρατιούνται τόσο καιρό. Χωρίς μπάλα. Μεγάλο άγχος, δεν κρατιούνται. Τα σπάσαν όλα στο σπίτι, τα ρημάξαν. Το ξέρουμε. Τα ξέρετε, άμα έχετε και εσείς παιδιά. 4. Είναι ευλογία να είσαι με παιδάκια, κύριε Κερμανίδη, έτσι είναι? Ναι, πράγματι, εγώ μετά από την επαγγελματική μου καριέρα ως παίκτης και ως προπονητής, έχω τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο και πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ζούσα ως επαγγελματίας. Είναι άλλο κομμάτι, είναι πιο ευαίσθητο, πιο δημιουργικό. Δεν έχει δικαστήρια, δεν έχει επεισόδια, δεν έχει το κάσο, δεν έχει τίποτα από αυτά. Έχει ευθύνη βέβαια να κάνει. Να είναι ψυχολόγος, να είναι παιδαγωγός, να είναι πατέρας, μάνα, τα πάντα. Τα πάντα. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Χαίρομαι που εμείς ως μπέμπιδες 20 χρόνια λειτουργούμε και πραγματικά έχουμε δημιουργήσει και έχουμε κάνει ένα καλό όνομα και αυτό προσπαθώ να το κρατήσω και στη συνέχεια. Κύριε Κερμανίδη, σαν χθες 31 Μαΐου του 1981 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Γκιούλα Λόραντ. Δικαιολογημένα τον θεωρούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ίσως τον καλύτερο, αν όχι τον καλύτερο, μέσα στους 3 ανθρώπους που άφησαν το στίγμα του στην ομάδα. Άλλωστε μιλάμε για τον προπονητή που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ήσασταν ο άνθρωπος λόγω γλώσσας, είχατε και στα ίδια μέρη που ήσασταν πιο κοντινός του Λόραντ. Ναι, πολλοί έτσι το θεωρούν, επειδή μιλούσαμε την ίδια γλώσσα, επειδή και εγώ προέρχομαι από την Ουγγαρία, αλλά να σας πω ειλικρινά, κρατούσε πάντα τα προσχήματα, τον σεβόμουν απεριόριστα. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη προσωπικότητα και πολύ μεγάλο όνομα στο ποδοσφαιρικό χώρο, γιατί ήταν και Ολυμπιονίκης με την Εθνική Ουγγαρίας, αλλά και στη χρυσή ομάδα που λεγόταν τότε του Πούσκα. Ήταν ο στυλοβάτης της άμυνας. Και έτσι όταν εγώ το 1974 που ήρθε στον ΠΑΟΚ, είχα μείνει έκπληκτος και με μεγάλη αγωνία τον περίμενα να τον γνωρίσω, γιατί δεν τον ήξερα μέχρι τότε, να τον γνωρίσω και να συναντηθώ μαζί του και να εκ των υστέρων να ακούσω και κάποιες ιστορίες που έζησε αυτός ποδοσφαιρικά. Δεν είχατε ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους λόγω της γλώσσας και όχι, της τριβής από τον... Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Και αλλαγές με έκανε και με έβριζε και πρόστιμο με έχει βάλει. Δεν, όχι, αυτό θέλω να σας πω, ότι ήταν αξιοκρατικός, ήταν δίκαιος. Αυτό το υπάρχουν και αποδείξεις και ντοκουμέντα για αυτό το πράγμα. Ήταν καθαρά επαγγελματίας, δεν καταλάβαινε τίποτα, ζούσε μόνο για την ομάδα. Αυτός έπαιρνε τις αποφάσεις αποκλειστικά, δεν μπορούσαν να επέμβουν στο έργο του κανένας. Ήταν κυρίαρχος και αυτός που είχε την ευθύνη για την ομάδα. Δηλαδή έφτασε σε σημείο να μαλώνει, να δέρνεται είτε με οπαδούς είτε με διοικητικούς. Φανταστείτε. Πάντως εντάξει, η ιστορία έχει καταγράψει, κύριε Κερμανίδη, ότι αν δεν είχε το θέμα με μια πάθηση στο δέρμα, δεν θα άφηνε τη Γερμανία, γιατί είχε δουλέψει σε Άιντραχτ, σε Μπάγερν. Εντάξει, ένα όνομα δηλαδή που εκείνη τα χρόνια ήταν πάνω από τον Μπάγερν. Δούλεψε σε πολύ μεγάλους συλλόγους. Σας λέω, ήταν επαγγελματίας. Είχε μια ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία έχει, άμα τη διαβάσετε, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ίσως ο μόνος στον κόσμο εκείνη την εποχή που έχει παίξει σε 2 εθνικές ομάδες. Ίσως είναι ο μόνος, στην Εθνική Ρουμανίας και Εθνική Ουγγαρίας. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός, δεν είμαι σίγουρος, αλλά γιατί τότε δεν μπορούσες να παίξεις. Ναι, εκείνη τα χρόνια ήταν λίγο δύσκολο, ναι. Και είναι ίσως ο μόνος που το έχει καταφέρει αυτό. Αλλά γενικά
Δηλαδή ο κύριος Παντελάκης που τον έπεισαν τότε να έρθει στον ΠΑΟΚ θεωρούνταν πολύ μεγάλη κίνηση για προπονητή ξένο προς την Ελλάδα. Όχι ότι η Ελλάδα δεν έφερνε τότε καλούς προπονητές. Να σας πω την αλήθεια, έφερνε πολύ μεγάλες προσωπικότητες η Ελλάδα, όπως τον Μπούσκας, όπως τον Μπούκοβι, όπως τον Στάνκοβιτς. Ήταν μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ως προπονητές μετά. Δηλαδή δεν ήταν άγνωστοι. Η Ελλάδα πάντα έφερνε, αν δείτε πίσω στην ιστορία ποδοσφαιρική, ειδικά την εποχή του 70, έφερνε πολύ μεγάλα. Αυτοί ερχόταν εδώ στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι έρχονται σε μια πολύ όμορφη χώρα, πολύ όμορφη πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, όπου οι απαιτήσεις δεν είναι τόσες μεγάλες, αλλά θα παίρνουν καλά χρήματα, και έτσι ερχόταν λίγο να περάσουν 2-3 χρόνια και να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Ναι. Βέβαια ήταν κάποιοι όπως ο Γκέραρτ, ο οποίος έμεινε για μια ζωή. Για μια ζωή. Έτσι. Τι θυμάστε... Ήτανε παράδεισος η Ελλάδα και ποδοσφαιρικά, αλλά και σαν χώρα ήτανε, και είναι βέβαια και τώρα, παράδεισος για τον κάθε ξένο εδώ να ζήσει. Σωστό είναι το που λέτε. Από εκείνη τη μέρα τι θυμάστε, κύριε Κερμανίδη, από την 31η Μαΐου του 81? Ναι, και τώρα που εχθές, βέβαια όλοι μέσα στο διαδίκτυο, χαίρομαι που πάρα πολλοί παοκτσίδες το αναφέρανε, το αναδείξανε. Σημαίνει ότι δεν τον ξεχάσανε ποτέ, γιατί πραγματικά ήταν ένα γεγονός για έναν προπονητή του ΠΑΟΚ στον πάγκο με έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός να ξεψυχήσει στον πάγκο. Ήταν ένα γεγονός πραγματικά ανατριχιαστικό. Ακόμα και τώρα είναι, νομίζω, συγκλονιστικό το γεγονός. Και τώρα, ναι. 40 χρόνια μετά. Ναι. Φανταστείτε, παίζαμε ένα κρισιμότατο μάτς με Ολυμπιακό. Πριν από τον Ολυμπιακό μας είχε αποσύρει στην Κατερίνη. Κάναμε εκεί προετοιμασία για τα μάτς του Κυπέλλου, τότε με ΑΕΚ θα παίζαμε. Είχαμε κάποια μάτς κρίσιμα και ήθελε να μας αποσύρει από τους δημοσιογράφους, από εσάς δηλαδή, από τα ραδιόφωνα, να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε, και μας είχε πάει εκεί στην παραλία της Κατερίνης. Κάναμε προπονήσεις σε ένα χωράφι, σε ένα γήπεδο τελείως ακατάλληλο, αλλά το ευχαριστιόμασταν. Μας είχε αποσύρει εκεί και εκεί πραγματικά είχαμε συγκεντρωθεί για αυτούς τους αγώνες. Και είχαμε το μάτς με τον Εθνικό Αστέρα πριν Κυπέλλου, όπου είχε πάθει την πρώτη, έτσι, πήρε το πρώτο μήνυμα ότι δεν αισθανόταν καλά, ζαλιζότανε ήδη πριν τον αγώνα. Εκ των υστέρων ήρθε το μάτς, το πολύ μεγάλο παιχνίδι με Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να παίζεις. Παιχνίδι στο οποίο εγώ προσωπικά μόνο νίκες μπορώ να πω ότι είχαμε στα 8 χρόνια που έζησα στον ΠΑΟΚ. Και ήταν ένα μάτς που έπρεπε πάση θυσία να το πάρουμε με πάνω από 40.000 κόσμο. Το ήθελε το παιχνίδι. Και πράγματι μπήκαμε πολύ δυνατά σε ένα μάτς όπου χανόταν οι ευκαιρίες, χανόταν κάποιες φάσεις, υπήρχε εκνευρισμός, άγχος, είχαμε όλοι άγχος, και ο προπονητής μας σε κάποια φάση, όπως καταλάβαμε όλοι μας και όπως και εγώ προσωπικά το είχα δει στον πάγκο, ήδη τον κάναμε αλλάξεις, ήδη ήταν ξάπλα, ήδη ήταν απάνω του γιατροί και τα λοιπά, και φαινόταν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον προπονητή μας. Όταν μπήκαμε στο ημίχρονο, όλοι το πρώτο που λέγαμε, ο προπονητής δεν ήταν βέβαια μαζί μας, τον είχαν πάρει στο νοσοκομείο, αλλά ήδη είχε ξεψυχήσει από ό,τι το μάθαμε εκ των υστέρων, αλλά εμάς μας είπαν δεν έχει κανένα σοβαρό. Δεν το μάθατε στο ημίχρονο, ναι. Να μην μας δημιουργήσουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, μας είπαν όμως παίξτε για τον προπονητή σας, δώστε τα όλα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά όλοι τον αγαπούσαμε, όλοι τον νιώθαμε, δηλαδή όλοι τον θέλαμε. Ήταν άνθρωπος που πριν το μάτς έλεγε τι θα κάνεις, τι αποτέλεσμα θα φέρεις. Ήταν τέτοιος προπονητής. Μας ήξερε τις διαθέσεις μας, ήξερε τους τρόπους μας και μας έλεγε και προσωπικά, ξέρεις εσύ σήμερα θα σε βάλω αλλά δεν μπορείς να παίξεις, ή εσύ σήμερα θα κάνεις γκολ. Τα έλεγε αυτά. Ήταν τέτοιος άνθρωπος. Και
Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ευτυχώς σκοράραμε με τον Βασίλη το Βασιλάκο και κερδίσαμε τον αγώνα. Βέβαια, κερδίσαμε τον αγώνα, αλλά όλοι με άγχος είχαμε μπει στα αποδυτήρια. Ο προπονητής δεν ήρθε και μας είχαν πει ότι δυστυχώς δεν ζει πια ο Λόραν Τιούλα. Βέβαια, υπήρξε μια βουβαμάρα, παρόλο τη νίκη ήμασταν όλοι παγωμένοι, στεναχωρεμένοι, δηλαδή χωρίς διάθεση. Ήταν μια μαύρη μέρα εκείνη για μας. Και για το σύλλογο. Όπως εξελίχθηκε και για το σύλλογο βεβαίως. Για το σύλλογο, για όλη την οικογένεια του ΠΑΟ πρέπει να πω. Παίξαμε μετά με τον αγώνα με την ΑΕΚ, που ήταν ένα μάτς γκρανγκινιόλ μπορώ να πω, ένα μάτς θάνατό σου η ζωή μου που λέμε, ένα μάτς το οποίο δεν υπήρχε ο Λόραν πια στον πάγκο, αλλά είχαμε σκιστεί για να πάμε στο τελικό. Παρόλη την κακή ψυχολογία, παρόλο την παγωμάρα, το πήραμε το μάτς 1-0 και φτάσαμε στο τελικό, αλλά πάντα με το βάρος αυτό το... Είχαμε τον Αρίστο τον Φουντουκίδη τότε που ήταν βοηθός και ήταν μετά τον προπονητή, αλλά πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η απουσία του Λόραντ στο τελικό που παίξαμε Ολυμπιακό και το χάσαμε. Γιατί δεν πήγε σε γιατρό πριν το παιχνίδι, γιατί είχε ενοχλήσεις? Ήταν φοβερά εγωιστή. Δεν ήθελε να αφήσει την ομάδα εσάς, φοβόταν τους γιατρούς. Και η σύζυγός του. Ναι, ήθελε αυτός μέσα στο γήπεδο να είναι. Ήθελε, δεν έχω τίποτα έλεγε, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή αυτό που έπαθε στον Αστέρα, με τον Εθνικό Αστέρα στην Αθήνα, τον είπαμε μετά και η σύζυγός του βασικά, να πάμε στο γιατρό. Δεν έχω τίποτα, είμαι καλά, δεν υπάρχει τίποτα. Και έτσι είχε αυτό τον εγωισμό, είχε αυτή την παλικαριά μπορώ να πω, ότι εγώ είμαι δυνατός. Και δεν ήταν και μεγάλος ηλικία, ήταν νέος άνθρωπος, πρέπει να ήταν 52 ετών αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και έτσι δυστυχώς χάθηκε ένας πολύ μεγάλος προπονητής για τον ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος που έφερε τον πρώτο τίτλο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, που τον αγάπησαν όλοι, που πέρασε από κύματα, πολλά κύματα μέσα στον ΠΑΟΚ για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν πάτε τη χρονιά 75 ή από το 74 που ήρθε, δεν θέλω να πω, αλλά 75-76 χρονιά που πραγματικά το ρόστερ της ομάδας ήταν απίστευτα μικρό, να έχει μείνει απ' έξω από το ρόστερ αυτό ο Παρίδης που έπαιξε ένα μάτς εκείνη τη χρονιά, να έχει μείνει απ' έξω ο Ασλανίδης, δεν παίζαν αυτοί οι δύο, έχει μείνει με 12-13 παίκτες. Με 12-13 παίκτες έκανε απίστευτες προπονήσεις μέσα στην Τούμπα, να μας βάζει ξυπόλυτους, να μας βάζει μέσα καταρροκτωδώς βροχή, να παίζει όλο το γήπεδο με μία επαφή 8 εναντίον 8. Αυτά δεν τα κάνουν σήμερα, δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή να κάνει απίστευτα σκληρές προπονήσεις σε ρυθμό γερμανικό και ένταση μεγάλη και να το βγάζει το πρωτάθλημα με 13 παίκτες, να πω, με 14, όλο το πρωτάθλημα. Είναι εντυπωσιακό. Με ομάδες πολύ δυνατές. Πολύ δυνατές. Και η ΑΕΚ, και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός, και ο Άρης, και ο Ηρακλής. Ήταν φοβερά δυνατές ομάδες. Φοβερά δυνατές ομάδες. Με μονάδες τεράστιες, μεγάλες, προσωπικότητες, παλαδόροι, παλικαριά, πολλά πράγματα που σήμερα δεν τα βλέπουμε δυστυχώς. Διαβάζω ότι ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ και αθλητικό κέντρο εκείνα τα χρόνια δικό του. Γενικότερα ήταν ποσά την εποχή του, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για τη φιλοσοφία του. Να το πιστέψετε, έξω από την Τούμπα, από τη Θύρα 1, τότε υπήρχε ένα γήπεδο, εκεί που είναι το σχολείο. Mm-hmm. Εκεί μπροστά είχε ένα γήπεδο, ένα ψευτογήπεδο για να το πω έτσι. Γελούσε ο Λόραν, δεν το λέμε και... Αλλά ο άνθρωπος δούλευε. Δεν σε χωράφι να έμπαινε, δούλευε. Διάβαζα τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει προετοιμασία στα Χανιά, είναι αλήθεια? Εγώ για το Πύλιο ξέρω τώρα. Στα Χάνια, όχι στα Χανιά. Στα Χάνια. Στα Χάνια.
ολόρας πρώτη φορά. Προετοιμασία κάναμε πορταριά απειλείου. Τα Χάνια είναι μετά την πορταριά. Μας πήγε πορταριά ηλίου. Πήγαμε εκεί και λέμε εδώ δεν έχει γήπεδο. Πού θα κάνουμε προπόνηση. Και τι μας έκανε εκεί. Αν σας πω αν έχετε χρόνο. Έχουμε. Έχετε. Λοιπόν όταν μας πήγε, μας έλεγε, αλλά ρε, τι πηγαίνετε Γερμανίες και αυτά. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα, πανέμορφη. Εγώ θα σας βρω μέρος που θα κάνω προετοιμασία. Πού να βρει αυτό μέρος. Λέγαμε αφού ξέρουμε δεν έχει. Και μας λέει να πάμε στο Πύλιο δύο εβδομάδες. Ποιο Πύλιο, εγώ δεν είχα πάει στη ζωή μου στο Πύλιο. Δεν το ήξερα που είναι. Και όταν φύγαμε και πηγαίναμε με το λεωφορείο εκείνες τις στροφές εκεί ψηλά, πήγαμε πάνω, τέλος πάντων μας άρεσε έτσι το υψόμετρο και αυτά. Γήπεδο, δεν έχει γήπεδο. Θα κατεβαίνουμε κάτω στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, θα κάνουμε εκεί προπόνηση και θα ξανανεύουμε. Ανεβαίνουμε. Πού να το κάνεις αυτό σήμερα σε παίκτη, μια-δυο μέρες μετά αρχίσουν να... Βέβαια. Να το σκάβουν το λάκκο του προβουλίτου. Τέλος πάντων, φτάσαμε εκεί πρωί. Μας έτρεχε στο βουνό, χωρίς μπάλα. Μας έτρεχε πάνω κάτω, δηλαδή απίστευτα τρεξίματα. Εκείνο το πορταριά μακρινίτσα, 3 χιλιόμετρα είναι να πας, μέχρι το δέντρο το μεγάλο. Στροφή πίσω άλλα 3-6 χιλιόμετρα. Έβαζε το Μιχάλη τον Μπέλη, μακρινίτσα τον έστειλε εκεί. Θα περιμένεις για να περάσουν όλοι, μην με κλέψει κανένας. Πήγαινε εκεί πέρα, τον περίμενε ο Μπέλης, περνούσαμε όλοι υποχρεωτικά για να μας τσεκάρει ο Μπέλης και γυρίζαμε πίσω 6 χιλιόμετρα. Το μεσημέρι, το απόγευμα, με το λεωφορείο κατεβαίναμε κάτω. Δεν ξέρω αν έχετε πάει πορταριά. Έχουμε πάει. Στο Πύλιο. Λοιπόν, τις στροφές τις ξέρετε. Βέβαια. Ανέβα κατέβα. Κατεβαίναμε, κάναμε προπόνηση, μετά την προπόνηση ανεβαίναμε. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο ετοιμόρο από εκείνα τα παλιά τα ξενοδοχεία. Τα κλασικά. Έκαναμε μπάνιο στο πρώτο και ο Παρίδης από κάτω φώναζε, ρε με κάνατε μουσκεμα, φεύγαν τα νερά κάτω. Δηλαδή, τώρα έχει 150. Παοκτσίδες, κάποια μέρα πιστεύω να τα μάθουν, να τα διαβάζουν, να γίνει το μουσείο του ΠΑΟΚ. Πραγματικά να γίνουν πράγματα ωραία, γιατί αυτές είναι ιστορίες που καλά είναι να τα ξέρει ο κόσμος. Πώς ήταν ο ΠΑΟΚ, πού ήταν. Και ποιος, ένας προπονητής που ήρθε από γερμανικό ή ο πρωτάθλημα, που εκεί ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο, και όμως κύριε, και όμως ένας επαγγελματίας σε οποιασδήποτε συνθήκες μπορεί και κάνει τη δουλειά του. Και ο Λόραντ αυτό απέδειξε με τη συμπεριφορά του. Παιδιά, και σε τέτοιες συνθήκες, μπορείτε να παίζετε καλή μπάλα. Κύριε Κραμανίδη. Έτσι ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας εκεί και από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η πορεία η μεγάλη του ΠΑΟΚ να καταλήξει ως πρωτοαθλητής. Πριν σε ευχαριστήσουμε, τι περιμένετε από τον ΠΑΟΚ τώρα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Πολύ μεγάλη εποχή, άδεια γήπεδα, νέα τιμωρία. Κάτι, τι περιμένετε? Υπάρχει μια ψύχρα. Μην έχετε την εντύπωση ότι όλοι περιμένουμε σόν και καλά να δούμε αγώνες. Εγώ προσωπικά που ήμουν και ποδοσφαιριστής και προπονητής ξέρω ότι τώρα είμαι σίγουρος ο προπονητής έχει το ερωτηματικό πώς θα παίξει η ομάδα του. Και ο αντίπαλος. Βέβαια. Μαζί. Αυτά είναι. Mm-hmm. Το ίδιο είναι ισχύ για όλους. Έχουν χάσει οι παίκτες στο ρυθμό τους. Σίγουρα έχει πέσει η φυσική τους κατάσταση. Ίσως να νιώθουν ότι έλα να το πάμε να το τελειώσουμε και να φύγουμε. Μπορεί να σκέφτονται και έτσι. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν θα σκοτωθούν, αν θα δώσουν και την ψυχή τους για να κερδίσουν. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Κανένας. Ο καθένας εδώ από την πλευρά του, πώς το νιώθει τώρα αυτά τα παιχνίδια, πώς θα τα αντιμετωπίσει, είναι δικό του θέμα. Και δεν μπορούμε, νομίζω κανένας δεν μπορεί εδώ να πει οτιδήποτε. Είναι ένα ερωτηματικό από εδώ και πέρα τι παιχνίδια θα δούμε. Εάν πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, σίγουρα θα έχετε δει κάποια μάτσα, έχω δει και εγώ, βλέπετε πόσα πολλά γκολ πέφτουνε. Ναι, έχει παιχνίδια πολλά. Που έχουν μπει πάρα πολλά. Πάρα πολλά γκολ. Εδώ στο πρόσφατο, χθες, 7 γκολ. 7 γκολ σε ένα ημίχρονο, ναι, στο Πάντε Μπορντόρμουντ. Είναι απίστευτες. Δηλαδή,
ομάδες που θα είναι απροπόνητες, ομάδες που θα είναι σε καλή κατάσταση, ομάδες με τραυματισμούς. Δηλαδή είναι ένα ερωτηματικό όλο αυτό που ξεκινάει τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να είναι σε καλή κατάσταση. Έχει στην πλάτη του ΠΑΟΚ βέβαια και τη νέα τιμωρία, οπότε εκεί που ήταν ο από την ΑΕΚ άνετος πρόβλημα, πρέπει τώρα να παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτό ναι, είναι σίγουρο αυτό που λέτε ότι δεν έχει πρόβλημα. Αλλά... έχει την πίεση της ΑΕΚ τώρα. Τώρα την έχει έτσι βαθμολογικά. Από το πουθενά. Από το πουθενά, μπράβο. Ήρθε. Αυτό είναι ένα τεράστιο άγχος για τους παίκτες. Βέβαια, πολύ μετράει ο ΠΑΟΚ με τους παίκτες. Αν αισθάνονται οι παίκτες τη σιγουριά της νέας χρονιάς. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Εάν οι παίκτες αισθάνονται ότι και τη νέα χρονιά συνεχίζουν στον ΠΑΟΚ. Αν οι παίκτες, και πώς είναι αυτοί που αμφισβητούνται με τη συμβόλαια, με. Είναι, τρεις-τέσσερις είναι. Αν σίγουρα. Αυτοί που θα είναι μες στην εντεκάδα και δεν είναι σίγουροι για το μέλλον τους στον ΠΑΟΚ, πώς θα τα αντιμετωπίσουν τα παιχνίδια. Να ξέρετε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο σε αυτούς τους αγώνες. Ωραία. Όλες οι λεπτομέρειες. Πιστεύω και εύχομαι να παίξει καλά ο ΠΑΟΚ. Έχει συνηθίσει να παίζει χωρίς κόσμο πάρα πολλά μάτς και νομίζω ότι πρέπει να το πάρει το παιχνίδι, να κάνει ένα καλό ξεκίνημα και να μειώσει έστω τη βαθμολογική διαφορά. Δεν ξέρεις, μπορεί να πάρει πίσω τους βαθμούς. Εδώ Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και να αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Θα τα δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο Λίμπερο. Να περνάτε καλά εκεί με τα παιδάκια σας. Τα πολλά. Καλές προπονήσεις. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Καλό με υγεία. Να είστε καλά. Υγεία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γερμανίδη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.